Ένα άλλο κομμάτι της επέμβασης είναι το πώς θα αφαιρέσουμε τις πέτρες τις οποίες πάσαμε. Συνήθως χρησιμοποιούνται άκαμπτες λαβίδες, graspers ή forceps. Προσωπικά χρησιμοποιώ forceps. Και οι καθυτέρες νεφροστομίας. Ο τύπος του καθυτέρας νεφροστομίας εξαρτάται από την ένδειξη τοποθέτησης και το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει η νεφροστομία στον ασθενή. Λοιπόν, με αυτή τη λογική μπορεί να έχουμε ένα απλό pigtail, ένα καθυτέρα νεφροστομίας, ένα απλό φόλεϊ κομμένο μπροστά και ένα μάλεκοτ καθετήρα νεφροστομίας. Αυτός ο καθετήρας νεφροστομίας, αν ήταν εξ ολοκλήρου ακτίνος γερός, θα ήταν ακόμα καλύτερος. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με τις απόψεις του κάθε χειρουργού. Πάρα πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Γιαννακόπουλου, στο τέλος της επέμβασης χρησιμοποιούν ένα απλό φόλεϊ, το οποίο κόβουν μπροστά. Το θετικό είναι ότι δεν πληρώνει το κόστος του καθετήρα. Το αρνητικό είναι ότι πληρώνει το κόστος του άμπλατς. Δηλαδή θα πρέπει να καταστρέψεις το θικάρι με το οποίο εργάστηκες, να το κόψεις για να το βγάλεις έξω. Για να γίνει λίγο πιο κατανοητό εδώ, ο καθετήρας ο δεύτερος είναι ένας καθετήρας φτιαγμένος ειδικά για να μπει μετά από διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Το τελευταίο του κομμάτι, εκεί που είναι ο διπλός αυλός, πίσω εννοώ, εκεί αποσυνδέεται, βγαίνει. Βγάζει λοιπόν τη θήκη του άμπλατς και μετά ξανακουμπώνει στο σύστημα και αυτό σου βοηθεί στο να πληρωθεί κανονικά το μπαλόνι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Είναι φτιαγμένο έτσι, έχει δύο αυλούς που ενώνονται. Αν βάλεις ένα τέτοιο καθετήρα, ο οποίος όπως ακούσατε είναι πολύ φτηνός, για να βγάλεις το θικάρι το άμπλατς, δεν χωράει να περάσει ο διπλός αυλός από το θικάρι το άμπλατς, πρέπει να πάρεις ένα ψαλίδι και να κόψεις το άμπλατς που είναι πλαστικό και να το κόψεις και να το βγάλεις. Οπότε πετάς το άμπλατς. Και χρησιμοποιείς ένα καθετήρα απλό φόλεϊ, ένα κοινό φόλεϊ. Τώρα, γιατί κόβουμε την άκρη? Για να έχουμε κεντρική παροχέτευση. Και για να είναι μικρή. Γιατί τα φόλια που χρησιμοποιούμε στην κίστη, προσέξτε τα λίγο, θα δείτε ότι το μπαλόνι από τη μύτη απέχει λίγο. Στην πίελο του νεφρού δεν έχει τόσο περιθώριο χώρου. Θες να είναι κοντό. Ορίστε. Ναι, πολλές εταιρείες έχουν καθετήρες ανοιχτού άκρου φόλεϊ. Απλώς πιθανόν το κόστος να είναι λίγο πάλι παραπάνω από τους. Δεν είναι. Εντάξει, ωραία. Ένας άλλος λόγος που κόβουμε το άκρο είναι ότι αν χρειαστεί να μπούμε για second loop, πρέπει να περάσει το σύρωμα από μέσα. Ναι, ναι. Επίσης, οι καθετήρες Mallecot στην Αμερική χρησιμοποιούν πολύ τους Mallecot, όχι αυτούς τους Mallecot όμως. Υπάρχει ειδικό set Mallecot. Έχουν οι εταιρείες, ας πούμε τη Boston που θυμάμαι τώρα, υπάρχει ο Mallecot με το re-entry set, το οποίο όταν θες να ξαναμπείς, έχεις ένα αποστηρωμένο μαζί σου έναν στυλαιό. Τον βιδώνει στο Mallecot, φεύγει ο καθετήρας στο Mallecot και ξαναμπαίνει, αν θέλει. Στην Αμερική βάζουν Mallecot σχεδόν όλοι. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου Mallecot, αλλά εντάξει. Και αυτή είναι πλέον, αυτοί οι καθετήρες στη φωτογραφία είναι οι καθετήρες ειδικής χρήσης. Είναι καθετήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που έχουμε αιμορραγία από το διάβλο της νεφροστομίας, από το TRAC. Να το φανταστείτε σαν ένα μπαλόνι απόφραξης, το οποίο είναι. Πώς το λένε, κομπλαρισμένο, φτιαγμένο πάνω σε ένα καθετήρα 14 French, ούτως ώστε να μπορεί αφενός να παροχετεύεται το πυελοκαλλικικό, αφετέρου, φουσκώνοντας το μπαλόνι, πιέζεται ο διάβλος της νεφροστομίας και σταματάει η αιμορραγία. Ο καθετήρας προωθείται πάνω από ένα ουδητικό stent 5 French. Δεν έχω δει να χρησιμοποιείται ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ να χρησιμοποιείται. Το έχω δει μια φορά στη συσκευασία του. Καγιέ είναι ένας καθετήρας που υπάρχει από την εταιρεία Cook. Νομίζω δεν έχει άλλος Καγιέ καθετήρα. Ουσιαστικά τι είναι ο Καγιέ? Είναι ένα μπαλόνι διαστολής, ένα μπαλόνι διαστολέας, νεφροστομίας. Το ίδιο ακριβώς είναι. Απλώς είναι μεγαλύτερης διαμέτρου. Το φουσκώνεις και το αφήνεις φουσκωμένο. Τα ούρα υποτίθεται ρέουν από το κεντρικό αυλό, εκεί που ήταν το σύρμα σου όταν έβαλες τον μπαλόνι για να κάνεις διαστολή. Ρέουν από το κεντρικό αυλό και το υπόλοιπο μένει μέσα στο σύστημα ώστε να ταμπονάρει το πυελοκαλλικικό και να σταματήσει την αιμορραγία. Ο καγιέ μπορεί να μείνει μέσα μέχρι και ένα ολόκληρο 24ωρο ταμποναρισμένος, αλλά για να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ έχει τύχει να χρησιμοποιήσω ποτέ καγιέ, ούτε εγώ δει να χρησιμοποιούν ποτέ καγιέ, γιατί στις πιο πολλές περιπτώσεις δερμικής νεφρολιθοτριψίας, ευτυχώς για μας, βάζοντας τον καθήρα της νεφροστομίας και αν χρειαστεί κλαπάροντάς το για λίγες ώρες, το πρόβλημα λύνεται. Καγιέ, ούτε εγώ έχω δει. Δεν ξέρω αν κανείς που έχει κάνει στο εξωτερικό έτσι μετεκπαίδευση αυτό έχει δει ποτέ καγιέ. Να μας έλεγε την εμπειρία του. Όχι. Τώρα, οι θήκες εργασίας τύπου Άμπλατς. Είναι αυτά τα θηκάρια τα οποία βλέπετε. Είναι διάφανο όταν μπαίνει ο πιστογεμός πάνω σε μπαλόνι, λευκά, σε διάφορα χρώματα. Αυτή που έχει σημασία το χρώμα.
Αν έχεις συνηθίσει να δουλεύεις με ένα λευκό, την πρώτη φορά που θα πας να δουλέψεις με ένα μπαλόνι διαστολής και αρχίσεις να βλέπεις ουσιαστικά το νεφρικό παρέχημα, πιστεύεις ότι έχεις κάνει κάτι στραβό ή ότι βρίσκεσαι αλλού, σε άλλο σημείο από εκεί που πιστεύεις ότι βρίσκεσαι. Η ηθική εργασία εξασφαλίζει την επαναλαμβανόμενη είσοδο και έξοδο του νεφροσκοπείου χωρίς τραυματισμούς, την παροχέτευση των νευρών έκπλησης, καθώς και την ενέργεια της επέμβασης σε συνθήκες χαμηλής πίεσης. Επίσης, με την πίεση που ασκεί στα τυχώματα του διάβλου, περιορίζει τυχόν αιμορραγίες. Προσφέρονται και αυτοί σε διαφορετικά μεγέθη. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για τις βελόνες παρακέντησης. Αυτή είναι η βελόνα Σίμπα, για την οποία έγινε αναφορά παραπέρα. Θεωρητικά, όταν προσπαθείς να παρακεντήσεις, υποτίθεται ότι φεύγεις έκεντρα και γι' αυτό το λόγο είναι ίσως καλύτερα να χρησιμοποιείται η Diamond Tip Needle. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν κατά αποκλειστικότητα χρησιμοποιούνται Diamond Tip Needle. Τώρα δεν ασχολήθηκα ποτέ ιδιαίτερα με το τι ακριβώς είναι η βελόνα μέσα στο σετ. Αλλά είναι Diamond Tip Needle όμως. Diamond Tip είναι στην άκρη σαν πυραμίδα. Έτσι, ενώ η Σίμπα είναι όπως τη βλέπετε πάνω, είναι κομμένη μια άκρη, πάει έτσι κάπως. Και γι' αυτό ίσως και φεύγει λίγο μονόπλευρα. Όταν τη πρόχνει, φεύγει λίγο προς τη μια μεριά. Ενώ η Diamond είναι σαν πυραμίδα μπροστά. Θεωρείται ότι κάνει λιγότερες αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες η Diamond. Αλλά αυτό είναι τόσο θεωρητικό και ατεκμηρίωτο που. Εδώ θέλω να αναφερθώ σε δύο ειδικής χρήσης ουρετρικούς καθετήρες. Τους καθετήρες απόφραξης. Οι καθετήρες αυτοί χρησιμοποιούνται για δύο λόγους. Χρησιμοποιούνται αφενός για να αποφράσει το ουρητήρας και να μην φεύγουν συγκρίματα σε αυτόν και από τους δωρολόγους οι οποίοι κάνουν την παρακέντηση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφραχθεί ο ουρητήρας και να δημιουργηθεί τεχνητά διάταση του πυλοκαλυτικού όταν δεν υπάρχει τέτοια. Διότι δεν μπορούν να παρακεντήσουν αλλιώς. Τώρα, θα πω και δύο λόγια για τις πηγές ενδοσκοπικής λιθοτριψίας και θα τελειώσω. Τους τρόπους ενδοσωματικής λιθοτριψίας που έχει αναφέρει και ο κύριος Παπαλάκης, δεν θα πω τίποτα για την ηλεκτροδραυλική τεχνική. Σχεδόν δεν χρησιμοποιείται και αν χρησιμοποιείται σε ελάχιστα νοσοκομεία. Από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά να τη χρησιμοποιούν. Εγώ έχω δει μόνο μία φορά να χρησιμοποιείται τέτοιος λιθοτρίπτης. Ήταν αποτελεσματικότατος και χρησιμοποιήθηκε σε λίθο της κίστης. Προσωπικά δεν τον χρησιμοποιούσα ποτέ στον ουρητήρα. Ούτε εμπειρία έχω, ούτε και θα ήθελα να αποκτήσω. Λιθοτριψία με υπερήχους, λιθοτριψία με πνευματική βαλιστική ενέργεια, λιθοτριψία με ενέργεια προερχόμενη από συνδυασμό πνευματικού βαλιστικού λιθοτρίπτη και καθώς και λιθοτριψία με ενέργεια η οποία προέρχεται από λέιζερ. Η λιθοτριψία με υπερήχους, ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η ενέργεια μεταδίδεται σε μια πεζοκεραμική πλάκα. Και συνέχεια έχουμε μια υψίσυχνες παλμικές κινήσεις. Και αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά κινητική ενέργεια. Για να δουλέψει ο λιθοτρίπτης, θα πρέπει να έχει επαφή με την πέτρα. Άμα δεν έχει επαφή με την πέτρα, δεν θα δουλέψει. Τα μειονεκτήματα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με άκαπτα εντοσκόπια. Και το μεγαλύτερο μειονέκτημα για μένα είναι η θέρμανση της μήλης, ειδικά όταν πρόκειται για ουρητροληθοτριψία. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι έχουμε μειωμένη πιθανότητα επιπλοκών. Έχουμε ταυτόχρονη δυνατότητα αναρρόφησης των συγκριμάτων και έχουμε αρκετά υψηλή αποτελεσματικότητα, ενώ είναι και οικονομικά προσιτός. Στην προσπάθεια εξέλιξης που γίνεται από τις εταιρείες στα μηχανήματα, τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να συνδυάσουν τους υπερήχους με τους βαλιστικούς λιθοτρίπτες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να αναφέρω και μια προσπάθεια συνδυασμού δύο διαφορετικών συχνοτήτων σε δύο διαφορετικά προπ ταυτόχρονα. Το ένα probe δουλεύει στα 23-27 Hz και το άλλο δουλεύει πολύ χαμηλότερα και είναι για τις μικρότερες πέτρες. Αυτό το μηχάνημα βρίσκεται στο εμπόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βαλιστική λιθοτριψία ουσιαστικά δεν είναι κάτι διαφορετικό από ένα κομπρεσέρ φτιαγμένο για τα μεγέθη του ουροποιητικού συστήματος. Η αδυναμία είναι ότι δεν μπορούμε να ταυτόχρονα να ορφήσουμε τα συγκρίματα και η μεγαλύτερη αδυναμία αυτή που έχει τονιστεί ιδιαίτερα από τους προηγούμενους ομιλητές ότι συχνά μεταναστεύουν τα συγκρίματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο κατακαιρματισμός των λίθων είναι σχεδόν βέβαιος, είναι
πολύ αποτελεσματικός και έχει και πολύ μειωμένη πιθανότητα επιπλοκών. Δηλαδή, αν πάρεις ένα λιθοκλάστη και αρχίσεις να χτυπάς πάνω στον ουρητήρα, δεν θα γίνει τίποτα. Στο τείχομα του ουρητήρα, έτσι, όχι στην πέτρα. Ωραία. Αυτό είναι ένα σχετικά καινούριο μηχάνημα, το οποίο συνδυάζει υπερήχους και βαλιστικό λιθοτρίπτη. Προσωπική άποψη είναι ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο για διαδρομική νεφρολιθοτριψία. Αλλά ξανά λέω, αυτό είναι προσωπική άποψη. Πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, εξαιρετική ταχύτητα, με ταυτόχρονη αναρρόφηση των συγκριμάτων. Τώρα, για τα λέιζερ, υπάρχουν διάφορα λέιζερ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για το NDYAC δεν θα πω τίποτα, αν και τα έχω γράψει. Θα αναφερθώ κατευθείαν στην ενέργεια η οποία προέρχεται από το holmium laser. Στο παλμικό holmium YAC laser, ο κατακαιρματισμός του λίθου βασίζεται στις φωτοθερμικές ιδιότητες του τύπου του laser. Στην περίπτωση αυτή, η φυσελίδα των υδρατμών που δημιουργείται με κάθε παλμό του holmium laser μεταφέρει όλη την ενέργεια που εκπέμπεται στο λίθο. Έτσι ώστε κατά την επαφή της σίνας με αυτόν, είτε δημιουργείται στην επιφάνειά του ΟΠΗ, είτε ο λίθος κατακαιρματίζεται σε μικρά συγκρήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιείται και με άκαμπτα και με εύκαμπτα ενδοσκόπια, ότι ο κατακαιρματισμός του λίθου είναι ικανοποιητικός και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νεφρό σε υπολείμματα λίθων σε συνδυασμό με εύκαμπτα ενδοσκόπια. Το μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος, αν και φθήνει να εξακολουθούν να είναι ακριβά, ότι χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος για τον κατακαιρματισμό του λίθου, κυρίως χρησιμοποιείται στον ουρητήρα και σε άμεση επαφή τη σύνας του λέιζερ με τον περιξιστό, με τον ιστό του ουρητήρα, ειδικά άμα δεν έχουμε προσέξει σε τι ένταση το δουλεύουμε, είναι δυνατόν να έχουμε θερμική βλάβη του ιστού και πιθανή διάτρηση του ουρητήρα. Ενώ σίγουρα μπορούμε να καταστρέψουμε σειρμάτινα μπάσκετ με αυτά τα λέιζερ, αν το θέλουμε ή κατά λάθος. Έχω μερικές φωτογραφίες από κάποια λέιζερ, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και εδώ πέρα έχω τις τεχνικές της εντοσωματικής λιθοτριψίας. Έτσι δούλευε ο ηλεκτροϊδραυλικός λιθοτρίπτης. Δεν έπρεπε να ακουμπάς την πέτρα, έπρεπε να είσαι μπροστά από την πέτρα. Ο βοηθός πάταγε το. Ακούγεται ένας ήχος, εντυπωσιακός, η πέτρα σπάει. Εδώ είναι το λέιζερ, ο ένας τρόπος λειτουργίας, όχι αυτό το οποίο σας μίλησα εγώ. Το NDYAC είναι αυτό. Έτσι δουλεύει το holmium laser σε επαφή με την πέτρα. Έτσι δουλεύει ο υπερήχων, έτσι, δεν είναι, με υπερήχων. Και έτσι δουλεύει ο βαλιστικός, και αυτός σε επαφή με την πέτρα. Και εδώ πέρα θα έπρεπε να σας πω ένα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα. Εγώ θα προτιμούσα να ρωτήσω αν κάποιος έχει κάτι να προσθέσει εδώ ή θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ. Τούμπλες. Η μη τοποθέτηση νεφροστομίας μετά το τέλος της διαδικασίας. Πόσο ασφαλίζεται όταν θα το κάνετε, αν το κάνετε. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση γενικότερο που αφορά την επέμβαση αυτή. Είναι πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Το επιχειρούμε συνήθως σε περιστατικά στα οποία ήταν μια εύκολη πέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αιμορραγία, χωρίς ρήξη του πυλοκαλλικικού συστήματος, μια τεχνικά άψογη διατερμική λιθοτριψία, στην οποία κανείς μπορεί να επιχειρήσει είτε να βάλει ένα stent, ένα pigtail δηλαδή, και να μην αφήσει νεφροστομία, ή πιο πρόσφατα τώρα να μην βάλει τίποτα απολύτως. Επειδή εμάς γενικώς στην κλινική μας μας αρέσει πολύ να κάνουμε επαναληπτική νεφροσκόπηση, δηλαδή να κάνουμε second look 48 ώρες, δεν είναι πρακτική που εφαρμόζουμε, αλλά ωστόσο είναι μια πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί στις συνθήκες που περιγράψαμε. Άλλη ερώτηση. Όπως σας είχα πει στην αρχή, είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα περιστατικά να σας δείξουμε, που πραγματικά εκεί σηκώνανε έντονο διάλογο, έτσι, μέχρι εξαντλήσεως που λέμε, αλλά πιστεύω ο κύριος Χατζηχρήστος μας κάνει τη χάρη να τα αφήσουμε, να τα πούμε την άλλη φορά, του χρόνου δηλαδή. Είδατε, κλεινούντας, είδατε σήμερα ότι πραγματικά οι βελτιώσεις, ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε πάνω στον ενδορολογικό εξοπλισμό, στα εργαλεία και τα ουρητηροσκόπια και σε συνδυασμό με τις τεχνικές βελτιώσεις, πραγματικά έχουν βελτιώσει την ικανότητά μας για
να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες παθολογικές καταστάσεις του ανατροπιτικού συστήματος. Να έχετε βέβαια υπόψη σας, κλείνοντας, ότι οι συναρπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένονται την δεκαετία που έρχονται θα μας δώσουν πραγματικά τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμα πιο πολύπλοκες παθολογικές καταστάσεις με τη μορφή ως ελάχιστα επεμβατική επέμβαση. Παρέμβαση. Ευχαριστούμε.